Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωσή μας και καλούμε σε συμπόρευση όλους όσους προβληματίζονται για το μέλλον και την προοπτική, επιδιώκοντας και τονίζοντας με όσο μεγαλύτερη φωνή μπορούμε ότι ο μόνος δρόμος διεξόδου από την απογοήτευση, την απελπισία, τη μυρολατρεία και το συμβιβασμό είναι ο δρόμος που πορεύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χρόνια τώρα και εδώ, σε αυτό το δρόμο, μπορούν να συντονιστούν τα βήματα όλων μας. Η εμπειρία αυτού του διαστήματος, έχοντας έρθει σε επαφή σε όλη τη στερεά με εκατοντάδες εργαζόμενους, άνεργους, νέους, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες, γυναίκες από τα πλατιά λαϊκά στρώματα, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο προβληματισμός είναι έντονος, κυρίως για το πού βρίσκεται η λύση στα μύρια όσα προβλήματα απασχολούν το λαό, ενώ ταυτόχρονα υφίσταται και πάλι σοβαρός ο κίνδυνος εγκλωβισμού ξανά και ξανά στις ίδιες δοκιμασμένες λύσεις που απαντούν στην επιλογή του μικρότερου κακού. Το ΚΚΕ ξεκάθαρα απευθύνεται, με καθαρό μέτωπο και βλέμμα και με κρυστάλλινη πολιτική πρόταση, καλώντας το λαό η επιλογή στις κάλπες να γίνει με βάση το ποιος εξυπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντά του, όχι μόνο στα λόγια, αλλά με τη συνολική του στάση στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης αλλά και της διεκδίκησης. Δηλαδή λέμε ότι η επιλογή πρέπει να γίνει αντιστρέφοντας τη λογική του μικρότερου κακού και όπως και να το κάνουμε παραμένει κακό αν δεν γίνεται ακόμη χειρότερο όπως απεδείχθηκε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Αυτό ισχύει σε κάθε επιλογή, σε κάθε κάλπη. Ισχύει και στις ευρωεκλογές, στις βουλευτικές ενδεχόμενες εκλογές αλλά και για τις τοπικές εκλογές. Άλλωστε το βασικό κριτήριο για τη στάση όλων των πολιτικών δυνάμεων και παρατάξεων τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και έξω από αυτό είναι πώς έχουν σταθεί απέναντι στα προβλήματα του λαού. Με ποιον οι πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί συμπαρατάσσονται και ποια επιλογή κάνουν όταν το δίλημα, όταν υπάρχει το εξής δίλημα. Με τα συμφέροντα των μονοπωλιακών επιχειρήσεων ή με τα συμφέροντα του λαού. Και είναι πολλά τα σχετικά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε που αποκαλύπτουν την ευρύτατη σύμπραξη όλων των δυνάμεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με εξαίρεση φυσικά τη Λαϊκή Συσπήρωση στην υπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων. Φαίνεται ξεκάθαρα στις επιλογές τους όταν προωθούνται οι εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών παντού όπου υπάρχει κέρδος την ίδια στιγμή που το ρεύμα στις λαϊκές οικογένειες έχει γίνει είδος πολυτελείας. Όταν προωθούνται οι εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργιών σε όλο το μαλλιακό και το νεβοϊκό, γιγαντώνοντας τα μονοπόλια του συγκεκριμένου κλάδου, αλλά καταστρέφοντας την παράκτη αλία και τους φτωχούς ψαράδες. Όταν προωθούνται οι ιδιωτικοποιήσεις σε πολλούς τομείς, με εργολαβίες σε μικρά και μεγάλα έργα, στους τομείς της πολιτικής προστασίας, σε υπηρεσίες της περιφέρειας, που μέσα από διάφορες αναπτυξιακές εταιρείες που χρησιμοποιούν πολύ μεγάλο σημαντικό αριθμό κονδυλίων. Όταν παραμένουν υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες της περιφέρειας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την εκπόνηση μελετών των αναγκαίων έργων για το λαό της Φιώτητας και της Στερεάς. Όταν στηρίζει και χρηματοδοτεί προγράμματα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, ενώ ολιγορεί για τα αντίστοιχα μέτρα σε όφελος των μικρομεσαίων αγροτών, όπως τα αποστραγγιστικά στην Ξινιάδα, τα αρδευτικά στη Βίστριζα, τη διευθέτηση εδώ του Ρούτου Σπεργιού για την αγροτική οδοπία. Και έχουμε και το εξής φαινόμενο. Υποδέχεται ο κύριος Μπακογιάννης και η σύναυτο με ιδιαίτερες τιμές τον Αμερικανό πρέσβη, όπως έγινε πρόσφατα στη Φιώτητα και η Βρετανία. Και εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η επίσκεψη του ΠΑΙΑΤ στη Στερεά σηματοδοτεί την προσπάθεια που κάνει η Αμερικανική πρεσβεία να αμβλύνει τα αντιαμερικανικά αισθήματα που υπάρχουν στον ελληνικό λαό, όπως άλλωστε το ομολογεί και η αντίστοιχη έκθεσή τους, και ταυτόχρονα να προωθηθούν τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Πρόκειται για δραστηριότητα απευθείας συνδεδεμένη με τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στην επικίνδυνη στρατιωτική δράση και στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στην ευρύτερη περιοχή, στην αντιπαράθεσή τους με άλλα υπερεαστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, ο ΠΑΙΑΤ, με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε για τον τουρισμό, την ενέργεια και τις επιχειρήσεις αγροδιατροφής της περιοχής μας, φανερώνει πως τα παραπάνω διαπλέκονται με το στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που βάζει η αστική τάξη της χώρας μας, με δεδομένη βέβαια την αντιλαϊκή επίθεση. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αμερικάνος πρέσβης βρέθηκε στην περιοχή συνδυάζοντας την προσπάθεια να ξεπλύνει τα αμερικανονατοϊκά εγκλήματα και ταυτόχρονα να προσεγγίσει τις δυνατότητες για επενδύσεις από αμερικανικά κεφάλαια, με στόχο φυσικά τη μέγιστη κερδοφορία. Είναι επίσης δεδομένο
ότι η τοπική διοίκηση με την ευθύνη του κυρίου Μπακογιάννη, που σε αυτό συνηγορούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Χρυσή Αυγή, προωθούν και διευκολύνουν, όπως άλλωστε το ομολογούν, την προσέλκυση διαφόρων επιχειρηματιών στο όνομα της ανάπτυξης για επενδύσεις στην περιοχή της Θερεάς. Άλλωστε, για τη δημιουργία αυτού του, όπως το ονομάζουν, φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, ψηφίζονται τώρα αυτό το διάστημα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σειρά νόμων, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρηματιών σε πλουτοπαραγωγικές πηγές, στην παραχώρηση εκτάσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη μέγιστη κερδοφορία των επιχειρηματιών. Παράδειγμα, η πρόσφατη ψήφιση απελευθέρωσης της εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων σε συνδυασμό με την τουριστική αξιοποίηση των ιαματικών πηγών που υπάρχουν στη Φθιώτιδα. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, σε μια περιοχή όπου το κεφάλαιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ανάπτυξης σειράς κλάδων και επιχειρήσεων με επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας και πλούσια κοιτάσματα ορυκτού πλούτου, σίγουρα η επιλογή των όποιων υποψηφίων περιφερειαρχών για τη Στερεά από την πλευρά των αστικών κομμάτων αντανακλά και τις προθέσεις του κεφαλαίου να έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στη διοίκηση της περιφέρειας. Όλοι τους, οι υποψήφοι στη Στερεά, δεν είναι τυχαίοι. Έχουν δώσει διαπιστευτήρια αποτελεσματικής πρόωθησης των συμφερόντων του κεφαλαίου από διάφορες θέσεις ευθύνης και αυτό θα επιδιώξουν και μέσα από το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι περιφερειάρχης. Για παράδειγμα, ο Αναγνωστάκης προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ήταν δήμαρχος με το χρήσμα του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκίδα. Μετά τη χρεοκοπία του ΠΑΣΟΚ το 2012, πέρασε ως βουλευτής της ΔΗΜΑΡ από τη Βουλή για να καταλήξει τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα να κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου της Καταστολής, δείχνοντας τον αυταρχικό χαρακτήρα της κυβέρνησης, η οποία θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου με κάθε τρόπο. Είναι γνωστή η αυταρχική στάση της κυβέρνησης και του κ. Αναγνωστάκη ως άμεσα υπεύθυνο στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της νεολαίας, ιδιαίτερα στην υπεράσπιση του αγάλματος του Τρούμαν. Ο έκτερος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σπανός, αποτελεί συνέχεια του κυρίου Μπακογιάννη, αφού ήταν ο αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας, σε μια περιοχή δηλαδή που διευκολύνεται με κάθε τρόπο η παρέμβαση του κεφαλαίου από τις περιφερειακές δομές, έχει δώσει δείγματα γραφής υπεράσπισης αυτών των συμφερόντων και φέρει φυσικά ακέραια την ευθύνη για τις μεγάλες ελλείψεις σε έργα και υποδομές που είναι αναγκαίες για το λαό της Εύβοιας, όπως το οδικό δίκτυο, τα αντιπλημμυρικά κλπ. Η υποψήφια από το ΠΑΣΟΚ, η Κατερίνα Μπατζελή, ήταν υπουργός Γεωργίας την περίοδο του 2009-2010, που με τη στάση της έδειξε πως στάθηκε απέναντι στους αγρότες και στις κινητοποιήσεις που έγιναν εκείνο το χρονικό διάστημα, προωθώντας σαφέστατα την εκδίωξη των μικρών και μεσαίων αγροτών από τη γη τους, ώστε να προωθηθεί η συγκέντρωση γης και παραγωγής σε μεγαλοαγρότες επιχειρηματίες. Και τέλος, ο υποψήφιος Απόστολος Γλέτσος, που στηρίζεται από το ΣΑΝΕΛ, με ψηφοδέλτιο που διανθίζεται πλέον και από χρυσαυγίτες, επίσης έχει υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, όπως για παράδειγμα των ηχθειοκαλλιεργιών στην περιοχή του Μαλιακού, αφού ως δήμαρχος Στυλίδας διευκόλυνε με κάθε τρόπο την επιχειρηματική δράση και την κερδοφορία των επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Απέναντι λοιπόν σε όλες αυτές τις δυνάμεις βρίσκεται το ΚΚΕ και οι δυνάμεις της Λαϊκής Συσπήρωσης, με αγωνιστές που σταθερά και ατελάντευτα παλεύουν καθημερινά και όχι μόνο μπροστά στις εκλογικές μάχες, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση από πλατιά λαϊκά στρώματα που έχουν συμφέρον να συστρατευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα και με τη Λαϊκή Συσπήρωση στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Με δύναμη και ορμή, όλο το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τις εκλογές, να δώσουμε μετά τη σημερινή μας συγκέντρωση από καλύτερες θέσεις ενιαία τη μάχη της ψήφου. Καλή δύναμη σε όλους, καλή ψήφο και δύναμη στους αγώνες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ.